Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε εδώ σήμερα προκειμένου να παρουσιάσουμε δύο σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας. Ειδικότερα η πρώτη υπόθεση αφορά στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 46χρονου ημεδαπού, η οποία διαπράχτηκε 31 Δεκάτου 18 έξω από την οικία του στη Βούλα Αττικής. Μετά από εντελεχή και πολύμενη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας, το οποίο έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα, προανακριτική ομάδα για την εξακρίβωση του κινήτρου της ανθρωποκτονίας, των συνθήκων τέλεσης και την ανακάλυψη των δραστών, επετεύχθη η εξιχνίαση της υπόθεσης. Δράστες είναι δύο αλλοδαποί αδέρφια ηλικίας 30 και 33 ετών. Μετά από αναζητήσεις, ο 30χρονος εντοπίστηκε από γεματινές ώρες της 2 Τετάρτου 19 εντός οχήματος στην περιοχή της Γλυφάδας. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και κατά την προσπάθεια διαφυγής του εμβόλυσε το υπηρεσιακό όχημα, ενώ κατά την προσπάθεια δέσμευσής του αντιστάθηκε στεναρά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου δράστη συνεχίζονται. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στη σύλληψη 32χρονου ημεδαπού για ληστείες κατά συρροή σε καταστήματα τυχερών και ψυχαγωγικών παιγνίων. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, μετά από συστηματική έρευνα για την ανακάλυψη των δραστών ληστείων σε καταστήματα τυχερών και ψυχαγωγικών παιχνίων που είχαν διαπραχθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατόρθωσε να ταυτοποιήσει τον 32χρονο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Από γευματινές ώρες στις 2 Τετάρτου, μετά από επιχείρηση με τη συνδρομή και μιας ομάδας Δίας, στην περιοχή των Αχαρνών, συνελήφθη ο 32χρονος, ο οποίος κατά την προσπάθεια κινητοποίησής του και με τη συνδρομή του πατέρα του, αντιστάθηκε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Για τον τραυματισμό του αστυνομικού συνελήφθηκε ο πατέρας του 32χρονου. Από την αστυνομική έρευνα εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε 10 ληστείες, μία απόπειρα σε κατάστημα τυχερών παιγνίων, τρεις κλοπές γιοταχή επιβατικών αυτοκινήτων και εμπρισμό ενός αυτοκινήτου. Λεπτομέρειες για τις δύο υποθέσεις θα δοθούν από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συναδέλφους για την προσπάθεια που κάναν και κάνουν διαρκώς καθημερινά στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Σας ευχαριστώ. Για την πρώτη λοιπόν υπόθεση, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε μετά από επισταμένη, πολύμηνη και συστηματική έρευνα η ανθρωποκτονία 47χρονου ημεδαπού που έλαβε χώρα στο πανόραμα Βούλας 31 Δεκάτου του 2018 έξω από την οικία του. Δράστες της ανθρωποκτονίας είναι 31χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη την 3η 2 Απριλίου του 2019 στη Γλυφάδα, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ο 35χρονος αδερφός του. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, σημειώνεται ότι οι βραδινές ώρες 31 Απριλίου του 2018 και κατά τη στιγμή της επιβίβασης του θύματος στο αυτοκίνητό του, ο 31χρονος αλλοδαπός τον προσέγγισε πεζός από την πλευρά του συνοδηγού και τον πυροβόλησε επανειλημμένα. Παρά την προσπάθεια του θύματος να ξεφύγει, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του, ο δράστης κινήθηκε γρήγορα προς το μέρος του και τον πυροβόλησε ξανά με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση και διέφυγε μαζί με τον 35χρονο αδερφό του προς άγνωστη κατεύθυνση. Επισημαίνεται ότι οι δράστες είχαν αναχωρήσει από τη Σόφια Βουλγαρίας για την Αθήνα 12 Δεκάτου του 2018. Μάλιστα, το χρονικό διάστημα μέχρι και την τέλεση της ανθρωποκτονίας προέκυψε ότι διέμεναν σε ξενοδοχεία και οργάνωναν το σχέδιο της ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος, κατοπτεύοντας τα σημεία όπου εκινείται το θύμα και χρησιμοποιώντας διάφορα νοικιαζόμενα οχήματα. Μετά τη διάπραξη της συγκεκριμένης εγκληματικής ενέργειας, οι δύο δράστες διέφυγαν για τη Σόφια Βουλγαρίας 1 Δεκάτου του 2018. Από την προανάκριση και την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα του τόπου του εγκλήματος, προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, από την επιλογή του χώρου και του χρόνου διάπραξης της ανθρωποκτονίας, τον τρόπο προσέγγισης του θύματος, τη συλλογή πληροφοριών εκ μέρους των δραστών,
πριν από την τέλεση της πράξης, την κατόπτευση του περιβάλλοντος χώρου, σε συνδυασμό με την πλήξη του θύματος από ιδιαίτερα κοντινή απόσταση, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις, οι οποίες υποδήλωναν τόσο τον προσεκτικό σχεδιασμό των δραστών, όσο και ότι επρόκειτο για καταπαραγγελία εκτέλεση ανθρωποκτονίας. Σημειώνεται ότι ο 31χρονος δράστης εντοπίστηκε απογευματινές ώρες 2 Τετάρτου του 2019 στην περιοχή της Λιφάδας και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής και Προσωπικής Ελευθερίας για τα δικήματα της αντίστασης των διακεκριμένων περιπτώσεων φοράς και πλαστογραφίας. Πρωινές ώρες 3 Τετάρτου του 2019 οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια η σχηματιστήσα δικογραφία υποβλήθηκε στο 19ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα, όπου εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην εξιχνία συλληστιών σε πρακτορία τυχερών ψυχαγωγικών παιγνίων, καθώς και τριών κλοπών οχημάτων, όπως και μία υπόθεση εμπρισμού ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου. Ειδικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε η δράση ατόμων που διέπεταν συστηματικά ένοπλες ληστείες, κυρίως σε πρακτορία. Για την επίτευξη του σκοπού τους χρησιμοποιούσαν όπλο, πιστόλι, ενώ μετακινούνταν με κλεμμένα αυτοκίνητα. Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας είχε συστήσει ειδική ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων και μετά από επισταμμένες και μεθοδικές έρευνες, ταυτοποιήθηκε η εγκληματική δράση ενός 32χρονου ημεδαπού, ο οποίος, όπως προέκυψε από τη μέχρι στιγμής έρευνα, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, είχαν διαπράξει. 30 Δεκεμβρίου 2018, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Μοσχάτο. 15 Ιανουαρίου 2019, ληστεία με απειλή σωματικής βίας στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. 22 Ιανουαρίου του 2019, κλοπή ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. 23 Ιανουαρίου 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή του Κολονού. 31 Ιανουαρίου 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Ήλιον. 6 Φεβρουαρίου 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή των Αχαρνών. 7 Φεβρουαρίου του 2019, απόπειρα ένοπλης ληστείας σε πρακτορείο στη Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή του Γαλατσίου. 23 Φεβρουαρίου του 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή των Αχαρνών. 2 Μαρτίου του 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή της Πετρούπολης. 11 Μαρτίου του 2019, κλοπή ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου στην περιοχή των Αχαρνών, καθώς και ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη του Ρέντι, την οποία ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος στο προαναφερόμενο κλεμμένο όχημα, το οποίο την 12 Μαρτίου του 2019 βρέθηκε ολοσχερός καμένο στην περιοχή των Αχαρνών. 17 Μαρτίου 2019, κλοπή ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου στην περιοχή της Κηφισιάς. 28 Μαρτίου του 2019, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην περιοχή της Πετρούπολης. Ως προς το χρονικό της σύλληψης, σημειώνεται ότι οι απογευματινές ώρες 2 Τετάρτου του 2019, μετά από οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη στην περιοχή των Αχαρνών ο 32χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες κατά συρροή, για κεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία αλλά και εμπρισμό. Επιπλέον, ο ανωτέρω και ο 54χρονος πατέρας του συνελήφθησαν για τα δικήματα της αντίστασης, της απλής σωματικής βλάβης και της εξύβρισης. Ειδικότερα, απογευματινές ώρες 2 Τετάρτου του 2019, ο 32χρονος συμμεδαπός εντοπίστηκε πλησίον οικίας στην περιοχή των Αχαρνών και συνελήφθη με τη συνδρομή ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: πιστόλι ρέπλικα με τη γεμιστήρα, είδη ρουχισμού, όπως καπόλα, τζόκεϊ, κουκούλες, full face και γάντια,
συσκευές κινητών τηλεφώνων και κάρτες SIM, 2 μονάδες εγκεφάλου οχήματος αγνώστου προέλευσης, καθώς και ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο. Τονίζεται ότι συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των αγνώστων συνεργών του 32χρονου και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε πλήθος παρόμοιων περιπτώσεων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν απογευματινές ώρες 3 Απριλίου του 2019 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο Τριμελές, πλημελιωδικείο Αθηνών.